Όλο και περισσότερα θύματα βία βρίσκουν το θάρρο να σπάσουν τη σιωπή, να μιλήσουν και να απαλλαγούν από τι αλυσίδε που του δένουν με τον εφιάλτη. Τα περιστατικά βία έχουν αυξητική τάση στο Ηράκλειο, αλλά περισσότερε είναι και οι γυναίκε που αποφασίζουν να βάλουν ένα τέλο. Υπάρχει μια αυξητική τάση η οποία ε, ίσως ενδεχομένως να οφείλεται και αυτό είναι ε, το παρήγορο στην όλη κατάσταση ότι οι γυναίκες πλέον βρίσκουν το θάρρος, πάνε τη σιωπή τους και καταγγέλουν τα πυροσυτατικά αυτά και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ε, η ουσία είναι να μπορέσουμε να τις ενδυναμώσουμε. αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών πραγματοποιήσαμε σήμερα μια ενημέρωση ευαισθητοποίηση στους αστυνομικού υπαλλήλου για την λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου και για τρόπους διαχείρισης των γυναικών θυμάτων βίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα υποδεχτούν οι αστυνομικοί τα θύματα βία στην πιο δύσκολη αλλά και κρίσιμη στιγμή της ζωής τους είναι καθοριστική σημασίας. Μία γυναίκα η οποία έχει βιώσει έστω και μία φορά στη ζωή της κάποιο κακοποιητικό επεισόδιο ε, αντιμετωπίζει συναισθήματα ντροπή, σύγχυσης, φόβου ε, χρειάζεται λοιπόν ο υπάλληλο, ο οποίο ο αστυνομικό υπάλληλο που θα έρθει πρώτο σε έκθεση μαζί τη, να, δείξει την, να τη δώσει τον ψυχικό χώρο τον οποίο χρειάζεται για να κάνει την κατάθεσή τη και να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια ολιστική στήριξη. Την εμπειρία του μοιράστηκαν με του αστυνομικού του Γραφείου Αντιμετώπιση Ενδοοικογενειακή Βία και Περιφερειακών Τμήματων τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιρακλείου στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιρακλείου. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται τα θέματα βία είναι λιγοστοί και καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δύσκολο έργο. Το παρήγορο είναι ότι το γραφείο ξεκινάει με 15 στελέχη, ειδικά εκπαιδευμένα. Είναι μια καλή αρχή, σίγουρα όμω, με βάση τον αριθμό των περιστατικών που αντιμετωπίζει ο νομό, ε, δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψή του. Ε, ευελπιστούμε όμω ότι σε βάθο χρόνου, όλο και περισσότερα στελέχη θα εντάσσονται στο δυναμικό του, του τμήματο αυτού.